Καταρχάς, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για άλλη μια εκλογική μάχη έχει νέα σημαντική άνοδο. Πάνω από μια μισή μονάδα, και όσο και αν έχει σημασία κάθε γωνιά της πατρίδας μας, η τρίτη θέση στην Αττική με διευρυμένα εκλογικά ποσοστά δημιουργεί και τη δυναμική αυτών των εκλογών, κατά τη γνώμη μας. Το κρίσιμο, θα έλεγα, γιατί είναι κάτι διαφορετικό από όλη τη συζήτηση που έχετε κάνει περί αποχής και περί σενάριων, είναι ότι αυτό το ποσοστό σηματοδοτεί και μια άλλη δυναμική, η οποία δεν περιμένει κάθε τρία χρόνια να ψηφίσει, αλλά παρεμβαίνει καθημερινά. Παρεμβαίνει καθημερινά απέναντι σε μια κυβέρνηση, διεκδικεί, παλεύει, είναι στον δρόμο. Αυτή έκανε αντιπολίτευση. Αυτή απομείωσε το Μητσοτάκη δύο μήνες με τις καταλήψεις, με τα μπλόκα, με τις απεργίες, με τις διαδηλώσεις, με τα τέμπη. Όλο αυτό το δυναμικό σήμερα μπορεί με καλύτερους όρους να συνεχίσει, γιατί η επόμενη μέρα έρχεται και η ακρίβεια είναι εδώ. Ήδη ανακοινώθηκαν οι λογαριασμοί και αυτό δεν θα το αντιμετωπίσουμε μετά από τρία χρόνια. Θα το αντιμετωπίσουμε την επόμενη μέρα. Θεωρούμε λοιπόν ότι με αυτό το εκλογικό ποσοστό, με αυτή τη δυναμική που πλέον αποτυπώνει το ΚΚΕ και δημιουργεί άλλους όρους, άλλες δυνατότητες και για συσπήρωση δυνάμεων. Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο το έχει δει χιλιοπαιγμένη αυτή τη συζήτηση περί κέντρου αριστεράς και ποιος θα ηγηθεί. Υπάρχει ένα κομμάτι αριστερό, ριζοσπαστικό, που θέλει να παλέψει το Μητσοτάκη στον δρόμο και που μπορεί να εμπιστευτεί το ΚΚΕ. Το έκανε και θα το κάνει, κατά τη γνώμη μας, ακόμα πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα. Μαζί ψηφίζεται στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν θα άλλαζε, κύριε. Δεν θα άλλαζε. Εντάξει, εντάξει. 75% των ψηφοφοριών μαζί ψηφίζεται. Τώρα το θυμηθήκατε. Τώρα το θυμηθήκατε. Το 50% έχει ψηφίσει ο Βελόπουλος. Εσείς με ποιον ψηφίζετε? Το 50%. Ναι, με κανέναν. Δεν κατάλαβα. Θέλετε τη Σοβιετική Ένωση. Και το 40% του ελληνικού λαού που θέλει να την αποδοκιμάσει. Ναι, καλά. Αυτό όταν δεν θες να δεις τα γεγονότα. Είναι ποσοστό Γιάλτας. Έχετε, εκεί θα μείνετε. Έχετε, δεν έχετε, κάτι άλλο να κάνετε. Σας κοντίναμε. Σας αρέσετε όχι. Να γυρίσω από τη Γιάλτα. Σας αρέσετε όχι. Γιατί το ποσοστό του δικό μας. Να γυρίσω. Έλα, κύριε Σοφιανέ. Γιάννη, μισό λεπτό να φύγω.